3 στα 10 αστυνομικά τμήματα κλείνουν ή συγχωνεύονται σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης αναδιάταξης υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας. Από τα 1206 σε όλη την Ελλάδα μένουν τα 948, ενώ στην Αττική από τα 246 θα μείνουν 188. Στην περίπτωση της Θράκης, συνολικά 8 υπηρεσίες κατεβάζουν ρολά και πιο συγκεκριμένα ένα στην Ξάνθη, ένα στην Κομοτηνή, 3 στην Αλεξανδρούπολη και 3 στην Οριστιάδα, ενώ σε ολόκληρη την περιφέρεια ο αριθμός των υπηρεσιών που κλείνουν αυξάνεται σε 14. Μέσω των αλλαγών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκτιμά ότι επιτυχάνεται εξοικονόμηση αστυνομικής δύναμης. Όπως είχε επισημανθεί τον περασμένο Αύγουστο, η αναδιάρθρωση ήταν ένα καλλικρατικό lifting με την επαναφορά του θεσμού πολυδύναμων αστυνομικών τμήματων, το οποίο άφηνε πολλές παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας χωρίς ουσιαστική ή τουλάχιστον ελλειπή και απομακρυνσμένη αστυνόμευση. Η πολιτική και η αστυνομική ηγεσία υποστηρίζουν ότι οι κινητές αστυνομικές μονάδες και ο θεσμός του τοπικού αστυνόμου θα μπορέσουν να καλύψουν το κενό αστυνομικών σταθμών της παραμεθωρίου που καταργούνται. Συνδικαλιστές της αστυνομίας αναφέρουν πως η αναδιάρθρωση δεν δίνει λύση στη λειψανδρία και στα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα εξαιτίας των ελλείψεων σε οχήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, προβληματισμό και εύλογα ερωτήματα προκάλεσε η απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να καταργήσει όλες τις διευθύνσεις δίωξης ναρκωτικών στην επαρχία και να τις μετατρέψει σε γραφεία μέσα σε κάθε υποδιεύθυνση ασφαλείας. Με απλά λόγια, η δίωξη ναρκωτικών σταματά πλέον να είναι στην επαρχία αυτόνομη υπηρεσία και όσοι αστυνομικοί υπηρετούν εκεί θα μεταφερθούν στην ασφάλεια. Έτσι, όπως καταγγέλουν οι συνδικαλιστές, παροπλίζονται ουσιαστικά μάχημοι αστυνομικοί με ειδίκευση. Για την κατάργηση των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών στους νομούς της επαρχίας, το Υπουργείο υποστήριξε ότι θα γίνει επειδή διαθέτουν μεγάλο αριθμό αστυνομικών και θα ενταχθούν στις διευθύνσεις του κάθε νομού με διευρυμένο αντικείμενο.